Και παρουσίασε τη λίστα με τους υπουργούς του. 16 ονόματα συμπεριλάμβανε αυτή η λίστα. 8 γυναίκες, 8 άντρες. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν, ο γραμματέας της Νέας Κεντροδεξιάς, Αντζελίνο Αλφάνο, που διατηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Οικονομικών διορίστηκε ο Πιέρ Κάρλο Παντοάνο, σήμερα διακεκριμένος στέλεχος του ΟΣΑ. Να πούμε ότι ο 39χρονος Ρέντσι, ο οποίος θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός Ιταλίας, αναμένεται να ορκιστεί αύριο μαζί με τους υπουργούς του και πιθανόν τη Δευτέρα να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ιταλικό Κοινοβούλιο, προσβλέποντας σία στη στήριξη του κόμματός του, φυσικά του κόμματος Μόντι, αλλά και της Νέας Κεντροδεξιάς που αποσπάστηκε, ήρθε σε ρήξη με τον Μπερλουσκονικό κόμμα. Ο ίδιος βέβαια ότι ορίζοντας τετραετίας μέχρι το 2018 είναι στόχος της κυβέρνησής του και να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αλλά και στη φορολογική νομοθεσία. Για να δούμε αν θα καταφέρει να εκπονήσει το